Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα ή καλημέρα. Ανάλογα από ό,τι εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεο μου. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο των Αρχιτέκτων Αφυλακών. Ναι, δεν το παρατήσαμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά που έκαψε σχεδόν τα πάντα. Και πάμε να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι κατάλαβα στο παιχνίδι, γραφεία και οτιδήποτε έχουν μείνει ανέπαφα, επισκευάζονται δηλαδή. Αλλά τείχη, καλώδια και σωλήνες πρέπει να ξαναφτιαχτούν από την αρχή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχουμε ξεκινήσει με τους τείχους. Και όπως έχουμε δει, έχω προσλάβει και πάρα πολλούς εργαζόμενους για να χτιστεί όλο αυτό το πράγμα από την αρχή. Πάμε να φτιάξουμε ουσιαστικά τους τείχους εκεί όπου τους είχαμε. Πολλή δουλειά πάλι από την αρχή. Και αν νομίζετε ότι μόνο η τύχη είναι το δύσκολο, γελιέστε. Δεν υπάρχουν ούτε καλωδιώσεις, ούτε σωληνώσεις. Πρέπει να ξαναπεραστούμε και αυτά από την αρχή. Βλέπουμε εδώ η φυλακή δεν έχει ακόμα ρεύμα. Πρέπει όλα αυτά να φτιαχτούν πάση θυσία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί όπως βλέπουμε, οι φυλακισμένοι είναι σε άθλια κατάσταση. Αν και δεν καήκανε, είναι σε άθλια κατάσταση. Να φτιάξουμε και μερικούς τοίχους εδώ, όπως ήτανε στις αίθουσες διδασκαλίας. Και εδώ. Και βλέπουμε κάτι έχουν σκάψει. Πού είναι αυτό? Είναι εδώ. Για να δούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε κανένα λαγούμι. Anyway, ας κάνουμε μια έφοδο σε εξέλιξη να δούμε τι θα βρούνε. Δεν βρήκανε κάτι σπουδαίο. Και ωραία. Ξεκινάμε. Βάζουμε τη μεγάλη σωλήνη εδώ που βρισκότανε. Να τραβήξουμε και μερικά καλώδια εδώ σε όλο το μήκος των γραφείων. Και από εδώ μέχρι εδώ, μέχρι την κουζίνα, μια δεύτερη γραμμή ή όχι? Ναι. Βλέπετε, εκεί που δεν έχουν καεί, τα καλώδια έχουν παραμείνει. Αλλά όλα τα υπόλοιπα έχουν διαλυθεί. Το βάζουμε και λίγο στο γρήγορο για να δούμε πού θα πάρει ρεύμα. Πλέον έχουμε τρεις γεννήτριες. Και όχι δύο όπως είχαμε, γιατί αν θυμάστε καλά την ώρα της φωτιάς πήγαμε και βάλαμε μια τρίτη γεννήτρια μπας και σώσουμε το ρεύμα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Να βάλω και άλλους εργαζόμενους. 180, 190, τους πάω 200. 200 κάτι. Και όλα αυτά γιατί σίγουρα θα τους χρειαστούμε. Πρέπει εντός της ημέρας να έχουν λυθεί κάποια προβλήματα. Γιατί πόσο να αντέξουν χωρίς νερό και χωρίς ηλεκτρισμό οι φυλακισμένοι. Περνάμε και μια μεγάλη σωλήνα από αυτήν εδώ την μεριά. Και συνδέουμε και με μικρότερες όλο αυτό εδώ. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Συνδέουμε οτιδήποτε μπορούμε. Βάζουμε και τρία στόμια στην τραπεζαρία, γιατί δεν φτάνει να έχει μόνο εκεί που είναι επικίνδυνα, στην κουζίνα παράδειγμα, τέτοια πράγματα. Πρέπει να βάζουμε σε ολόκληρη τη φυλακή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί η φωτιά μπορεί να ξεσπάσει παντού. Και άλλη μία τέτοια φωτιά και τελειώσαμε.
έχουμε, αυτά έχουν τοποθετηθεί εδώ βλέπουμε, να περάσουμε και μικρές σωλήνες να τα ενώσουμε και πάμε εδώ να φτιάξουμε πάλι τα γραφεία. Μερικά κομματάκια έχουν μείνει από τα γραφεία, αλλά εμείς πρέπει να ξαναφτιάξουμε την αρχή, να φτιάξουμε δηλαδή τα δωμάτια. Να βλέπετε εδώ, είχε μείνει το μισό. Τώρα έρχομαστε, το τοποθετούμε και το κάνουμε ένα ολόκληρο πάλι, όπως και τις αίθουσες διδασκαλίας. Και αυτή εδώ είχε μείνει μισή, την κάναμε ολόκληρη. Συνεχίζουμε και σε αυτό εδώ. Λίγο αργότερα θα φτιάξουμε και το δάπεδο, αλλά δεν είναι πρωταρχική σημασία αυτή τη στιγμή. Να δούμε εδώ, γιατί δεν έχει ηλεκτρισμό. Να το ανοίξουμε. Ενεργοποίηση. Οπότε βλέπουμε ότι πλέον έχει ηλεκτρισμό. Σχετικά σε όλο. Εδώ τώρα άνοιξα τη βαλβίδα και έχει ηλεκτρισμό και σε αυτό το σημείο. Βλέπω πως έπεσε πάλι το ρεύμα. Κάτι δεν κάναμε σωστά εδώ. Να κλείσω αυτό το διακόπτη και ίσως όταν τον ξαναανοίξω να δουλέψει. Νερό δεν έχουμε ακόμα σε πολλά σημεία, αλλά να περάσουμε πρώτα τα καλώδια μέχρι εδώ. Να, γιατί δεν έχουμε νερό, δεν είχαμε συνδέσει το ένα κομμάτι με το άλλο με μεγάλη σωλήνα. Πώς θα περάσει το νερό άμα δεν το συνδέσεις με το κύκλωμα? Για να δούμε τώρα. Πέρασε το νερό. Εντάξει, εδώ πάνω δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα, αλλά όλα φτιάχνουμε. Εκεί πάνω δεν έχουμε νερό, αλλά θα φτιαχτεί. Κοιτάξτε εδώ τι βρήκαμε, ένα λαγούμι. Να το σβήσουμε όλο αυτό το λαγούμι. Και πάμε σε κάτι που είχαμε αφήσει μισό λίγο πριν τη φωτιά, στα νέα κοιλιά που φτιάχναμε. Χρειαζόντουσαν νερό, τους το βάλαμε. Ζεστό νερό θα χρειαστούμε εδώ. Θα πρέπει να έρθει από εδώ, από εδώ. Γενικώς νομίζω ότι η φυλακή είχε αρχίσει και φτιάχνει όπως τα έπρεπε. Ξανά έχουμε και έναν θάνατο σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι. Να τον βρούμε ποιος είναι και τι έκανε. Κάπου εκεί κάτι έγινε και αυτό δεν ξέρω το γιατί. Θα αλλάξω το καθεστώς εδώ, να πηγαίνουμε μόνο μεσαίοι. Βλέπουμε νερό έχει σχεδόν παντού. Και κάπου εδώ νομίζω ότι το επεισόδιο φτάνει προς το τέλος του. Δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο. Επισκευάσαμε όλα αυτά που είχαμε κάνει. Και στο επόμενο επεισόδιο πιστεύω ότι θα επεκτείνουμε τη φυλακή μας, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό. Από μένα, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου άμα σας αρέσουν τέτοιες σειρές. Πατήστε like, το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις όποτε ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Φωνάξτε και τους φίλους σας να δουν τα αντίστοιχα βίντεο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά. Α, να μην ξεχάσω, τριγύρω υπάρχουν και διάφορες άλλες σειρές. Στην αρχή του βίντεο θα έχουν βγει ή στο τέλος. Ρίχτε και εκεί μια ματιά.
Έχουν και αυτές πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.